ευρωβουλευτές είχαμε λάθος και μόνο εσείς είστε σωστοί. Τότε λοιπόν, τι θέλετε σε αυτή την ομάδα. Να πάμε στον κύριο Ελευθεριάδη, γιατί περνάει ο χρόνος και δεν θέλω να τον αδικήσω. Λοιπόν, κύριε Ελευθεριάδη, μιλήστε. Κοιτάξτε κάτι. Θα το πιο επικίνδυνο πράγμα, γιατί είπε ο κύριος Λίστης ότι μερικά πράγματα είναι επικίνδυνα. Το πιο είναι επικίνδυνο το έχουμε δει. Το πελατειακό κράτος είναι το επικίνδυνο πράγμα στη χώρα μας που χρεοκόπησε τη χώρα. Το 2009, προτού ξεκινήσει η κρίση, είχαμε τη χειρότερη παιδεία με τα στοιχεία του PISA, τη χειρότερη δημόσια διοίκηση, η έκθεση του ΟΣΑ και τη χειρότερη διαφορά από πλήθος στοιχείων. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα της χώρας, τα οποία δεν έχω ακούσει να συζητιώνται. Οι εκπρόσωποι που θα στείλουμε στην Ευρωβουλή θα συμμετάσχουν στα επόμενα 5 χρόνια στη συζήτηση για την αναδιάρθρωση της Ευρωζώνης. Πρέπει να στείλουμε εκπροσώπους που δεν βαρύνονται από αυτό το παρελθόν, που θα μπορούν να εκπροσωπήσουν μια σωστότερη Ελλάδα, μια καλύτερη Ελλάδα, μια Ελλάδα που δουλεύει, που δεν εξαπατά. Αν ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία την Κυριακή που έρχεται, θα στείλουμε το κόμμα το Greek Statistics. Αυτές είναι οι εικόνες που έχει η Ελλάδα για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει κάνει την παραμικρή αυτοκριτική για αυτό το θέμα, και όχι μόνο αυτό, επιβράβευσε τον κύριο Παπαθανασίου, δίνοντάς του μια στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Τα ΕΠΕ. Άμα στείλει το ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα, τα Greek Statistics, σας παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω και διακόπτω και μιλήστε αργότερα. Τα Greek Statistics. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνικό λαό να στείλει το μήνυμα στην Ευρώπη ότι τραβάει μια γραμμή και λέει τα αποτυχημένα κόμματα του παρελθόντος, και δεν λέω ότι είναι τα πρόσωπα, είναι οι δομές, οι θεσμοί, οι νοοτροπίες που μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε. Και θα έρθείτε εσείς τα φρέσκα. Θα έρθουν πολλά νέα πρόσωπα και στα δικά σας κόμματα, αν πετύχει το ποτάμι. Λοιπόν, αφήστε με όμως να τελειώσουμε, μην διακόπτετε. Είμαι πολύ κουρασμένος. Και εγώ είμαι κουρασμένος και σας έχω ακούσει πολύ υπομονετικά εδώ και 50 λεπτά. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 2 πρόσωπα. Λέει ότι είναι φιλευρωπαϊκό, αλλά στο επίσημο πρόγραμμά του μιλάει για τον ολοκληρωτικό νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Και το είπε και ο κ. Βαντιμίλης και εδώ, ότι δήθεν η Ευρώπη επιτίθεται στο κοινωνικό κράτος. Τα πραγματικά στοιχεία, γιατί μας είπε για ψευδολογίες ο κύριος Παπαδημούς, θα να το σχολιάσει αυτό. Αν δει κανείς τα στοιχεία του ΟΣΑ, το οποίο τα μελέτησα σήμερα ξανά, δείχνουν ότι οι κοινωνικές δαπάνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ή είναι στάσιμες ή ανέβηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έπεσαν λίγο στην Ιρλανδία και πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή, πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ότι η Ευρώπη έχει δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Η Ευρώπη, ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μην μπερδεύουμε τις χώρες της χρεοκοπίας και της κρίσης, και οι οποίες έχουν διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Εμείς πάντως είμαστε στις χώρες του Νότου. Με ποιες χώρες. Η Ιρλανδία χρεοκόπησε και δεν είναι χώρα του Νότου. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Μην μπερδεύουμε ποιες χώρες. Της χρεοκοπίας λέει με τις άλλες της. Οι κοινωνικές δαπάνες στις χώρες της Ευρώπης είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Πολλά από αυτά τα ποσά πηγαίνουν στη στήριξη των αδυνάτων, είτε η δημόσια ασφάλιση της υγείας που δεν έχουμε εμείς εδώ πλήρη, ή με τη στήριξη με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οποία ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση από το 2012, την οποία η συγκυβέρνηση έχει αναβάλει επαόριστον. Άρα, κάποιες χιλιάδες οικογένειες θα ξεκινούσε πιλωτικά τον Ιανουάριο σε 2 περιοχές της χώρας και μετά σε 6 μήνες όλη τη χώρα. Για ποιο πρόγραμμα, έχει περάσει εντελώς τον ντούκου. Ο εξυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τη στήριξη από την ανέχεια των φτωχών, των πραγματικά φτωχών. Η κυβέρνηση, ενώ είχε 1,5 χρόνο να το ετοιμάσει για την 1η Ιανουαρίου, το ανέβαλε επαόριστον. Το οποίο σημαίνει ότι αντί να ξεκινήσει τώρα τον Ιούνιο σε όλη τη χώρα, θα ξεκινήσει σε 3 τέρμινα. Λοιπόν, αυτές είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Οι κοινωνικές δαπάνες οι δικές μας πηγαίνουν σε μεγάλο βαθμό στις συντάξεις και όχι στη στήριξη των νέων, των ανέργων και αυτών των αναπήρων και αυτές τα λεγόμενα προνοιακά επιδόματα. Λοιπόν, υπάρχει μια δαιμονοποίηση στην Ευρώπη, της Ευρώπης από τα λαϊκιστικά κόμματα ή τουλάχιστον τη λαϊκιστική πτέρυγα, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ρίχνει όλα τα κακά στους ξένους και δεν μας μιλάει ποτέ για τα δεινά, τα δικά μας, τα εσωτερικά, τα προβλήματα, στη δημόσια διοίκηση, στην αστυνομία, τον κομματισμό. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα που θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός. Δεν θέλει να ακούσει για ολοκληρωτικό νέο φιλελευθερισμό που είναι ψεύδος, ούτε για τον υπεριαλισμό που λέει στην πρώτη σελίδα, ή αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, νέο απαρτχάι του σκότους και του χρήματος. Όταν πήγε στο debate, το οποίο το είδα, αντί να πει για το σκότος του νέου απαρτχάι, στον κύριο Γιούνκερ, του είπε να βελτιώσει λίγο την ελιτότητα και να βελτιώσει λίγο το τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, είναι μέσα λιοντάρι,
Και έξω κεραμιδόγατο. Πάει και λέει πώς θα βελτιώσουμε λίγο το τραπεζικό. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σε εξηγήσει ποιο είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Είναι υπέρ της Ευρώπης ή κατά. Γιατί όταν διαβάζω το επίσημο κείμενο, μου λέει για υπεριαλισμό. Αν έχω μπροστά μου έναν υπεριαλιστή, του το λέω κατάφατσα. Λοιπόν, είναι υπεριαλιστής ο κύριος Γιούνκερ. Για πείτε μας, λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα στον κύριο Περιάρη. Νομίζω ότι αυτό σχολιάζεται μόνο. Λοιπόν. Μα εσείς τα δικά σας έγγραφα διαβάζω, κύριε Παπαδημούλη. Εξαπατάτε μήπως τον ελληνικό λαό λέγοντας αυτές τις υπερβολές. Απλώς λέω ότι όσο πιο πολλοί εκπρόσωποι του ποταμιού βγαίνουν και λένε πράγματα, τόσο το χειρότερο. Λέω αλήθειες. Τα στοιχεία του ΩΣΑ είναι ψεύδι. Το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης είναι ψεύδι. Έχετε δαιμονοποιήσει την Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη γενική σας. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Μπίση. Λοιπόν, θέλω.